Εδώ μαζί μας τον Christian Ronning, είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος, αν και προέρχεται από τη Γερμανία, έχει αγαπήσει την Ελλάδα. Χθες είχαμε το παράδειγμα του Fred Grün, του Βέλγου, με τη γλώσσα. Εδώ θα δούμε πώς αγαπήθηκε από τον Christian η μουσική. Και όχι ένα εύκολο είδος μουσικής, αλλά το ρεμπέτικο, το οποίο μάλιστα δεν δίστασε να μεταφράσει στα αγγλικά. Dawn is breaking and the moon about those empty streets. After sunrise, the lights don't reach me. Where will you be? Which hands will put you to bed? What songs will carry you to sleep? Just this heart I have, only one heart. Είναι ο Chris Ronning, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μας και τον καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα και είναι όμως μαζί μας και ο κύριος Μπάλιος, Σπύρος Μπάλιος, μουσικός παραγωγός. Καλωσορίσατε, ευχαριστούμε και εσάς που είστε σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γεννά πάρα πολλές απορίες και ερωτήσεις, αλλά και ταυτόχρονα πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Δεν ξέρω, κύριε Ronning, αν θέλετε να ξεκινήσουμε με το πώς και πού συναντηθήκατε εσείς με το ρεμπέτικο. Συγγνώμη, δεν μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Θα το προσπαθήσουμε, απλά. Ναι, ναι. What was the question? How and when did you first meet with Rebetiko? Okay. Θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγα ελληνικά. Εντάξει, λοιπόν. Πριν από μερικά χρόνια, ένας φίλος μου από την Γερμανία, ο Μίτσος, με ρώτησε, θέλεις να παίξεις μαζί μας στη Rebetiko κομπανία. Και όταν άκουσα όλα τα τραγούδια, ήταν σαν μια πόρτα μπροστά ένας άλλος κόσμος. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, μ' άρεσε πολύ και αυτά. Θυμάστε το πρώτο τραγούδι που ακούσατε? Το πρώτο, ναι, νομίζω ήταν Φρανκοσυριανή. Φρανκοσυριανή. Ναι, από Βαμβακάρη. Mm-hmm. Ναι. Και τι είναι αυτό στη συνέχεια που σας άρεσε περισσότερο από το ρεμπέτικο? Ήταν οι στίχοι, ήταν η μουσική, ήταν οι ιστορίες? Ναι, οι ιστορίες, αλλά αρχικά ήταν οι μελωδίες, οι ρυθμοί. Ήταν πολύ εξωτικό για μένα, αλλά μ' άρεσε πολύ, ναι. Γνωρίζατε τότε καθόλου ελληνικά? Before? Ναι. Όχι. 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 Τίποτα. Τίποτα. Μπράβο. Και πριν από πόσα χρόνια έγινε αυτό? 7-8 χρόνια. Ναι. Μεταφράζετε εσείς... Ναι, με... Μιλήστε μας λίγο για αυτό τον τρόπο που μεταφράζετε, ναι, τους στίχους. Οι φίλοι μου βοηθούν. Ναι, μπράβο. Ναι. Και μετά λίγο με το... Dictionary. Λεξικό. Λεξικό και ναι. Σιγά-σιγά. 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 Τώρα, αυτό πόσο ενδιαφέρον πάντρεμα είναι? Αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί εμένα αρχικά μου άρεσε η δουλειά με τις μεταφράσεις. Γνωριστήκαμε στην Πάρο, εκεί που δουλεύουμε κιόλας. Μέσω κοινών φίλων και γνωστών μου φέρανε το υλικό. Ξετρελάθηκα με τις μεταφράσεις βασικά, ήταν πολύ ωραία ο τρόπος που είχε γίνει, ήταν πολύ ωραίος. Οπότε είπαμε, οκ, okay, ας κάτσουμε κάτω να κάνουμε και τις μουσικές. Και ποια τραγούδια έχετε μεταφράσει, μελοποιήσει, δηλαδή με τι τραγούδια? Σε αυτή τη δουλειά που παρουσιάζουμε τώρα, έχει και ρεμπέτικα τραγούδια, έχει και σύγχρονα. Θέλετε να πούμε? Ναι, βέβαια. Ξεκινάμε με το Μινόριο της Αυγής. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το «Ξημερώνει».
Dawn is Breaking στη μετάφραση. Έχουμε πάλι ρεμπέτικο την Καρσόνα. Έχουμε το «Δική μου είναι η Ελλάς». Έχουμε... Δεν ξέρω πώς σας αγαπώ. Σερσέλα Φαμ. Η ανταπόκριση ποια είναι του κόσμου. Θέλω να πω δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα. Είναι, ξαναλέω, ένα πολύ ενδιαφέρον πάντρεμα. Έχει στο επικεντρό του το ρεμπέτικο τραγούδι. Πόσο ανοίγει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τους ορίζοντες να γίνει πιο γνωστό διεθνώς το ρεμπέτικο, η στίχη του κυρίως. Τα νοήματα, ναι. Νομίζω ότι βοηθάει με έναν τρόπο. Όλους μας βοηθάει, δηλαδή, η επικοινωνία και μέσα στον χρόνο και μέσα στον χώρο. Ναι. Πέρα δηλαδή από τα εθνικά σύνορα, ας πούμε, έχουμε και τραγούδια μέσα που είναι από σχεδόν 100 χρονών. Βέβαια. Παραδόσεις μέχρι... μεταφέρονται, βέβαια. Ήθη και έθιμα. Βλέπεις και το κοινωνικο-πολιτικό κάθε φορά πώς είναι. Ειδικά στο ρεμπέτικο. Ναι, αυτό πρεσβεύει. Και η μουσική σου είναι σπουδαία. Υπάρχει γενικότερα ένα ωραίο κίνημα τώρα με το ρεμπέτικο που είναι και στην UNESCO και τα λοιπά. Και ναι. Πολλοί κόσμοι στην Ευρώπη ασχολείται. Νομίζω ότι είναι μια επέκταση. Και είναι και μια ωραία ευκαιρία να κυκλοφορήσει το υλικό αυτό που υπάρχει τόσα χρόνια μεταξύ ημών και σε πιο νέους ανθρώπους μέσα από την ενορχήστρωση ή οτιδήποτε. Ακριβώς. Και είναι ένα θέμα και με τον Δημήτρη Μιστακίδη, έτσι είναι φίλος της εκπομπής. Επανειλημμένα έχουμε συζητήσει και έχουμε θίξει. Έρχεστε συχνά στην Ελλάδα? Όχι. Δεν καταλάβω. Τίποτα. Τίποτα, δεν καταλάβω τίποτα. How often do you visit Greece? Very often. Συχνά. Yes. Πολύ. Συχνά. Ποιο, ναι. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε περισσότερο? Where mostly? Where mostly? Πάρος. Πάρος, ναι. Ναι, Αθήνα. Πάρος, ναι. It's a very Γιατί nice πάρος. Island. Ωραία, γιατί και Αντίπαρος. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, πολύ ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, συνδυά, βέβαια, ξέρω που πηγαίνω, γιατί θα πάρουμε με τη Μαρία το καϊκί να πάμε Αντίπαρο. Το έχω αυτό σχεδιασμένο, είναι το επόμενό μας θέμα. Θέλω να σας πω ότι σας καλεί η Σύρος. Έχουμε λάβει ένα μήνυμα από την περιφέρεια, η πατρίδα του Βαμβακάρη, είναι το νησί της Σύρου και σας καλεί να επισκεφτείτε το νησί. Εκεί πέρα νομίζω θα συλλέξετε και στοιχεία γύρω από τις μουσικές του Βαμβακάρη, αλλά και τη ζωή του ίδιου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε και περιμένουμε να ακούσουμε έτσι και άλλες μουσικές από εσάς. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Για πάμε να πάρουμε ένα παραδοσιακό καΐκι πριν...